Τα νιάτα δεν κρύβονται. Συναγωνιστές και σύντροφοι, είχα την τύχη να γνωρίσω από τα εφηβικά μου χρόνια την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και ταυτόχρονα τις ιδέες του, που τον έφεραν στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και του ΕΑΜ. Και την εποχή εκείνη καθοδηγούσαν τον αγώνα της εθνικής αντίστασης κατά των ξένων κατακτητών. Έκτοτε τόσο το έργο όσο και το προσωπικό παράδειγμα του μεγάλου ποιητή έγιναν για μένα πρότυπα σκέψης και ζωής. Μ' έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι η ζωντανή τέχνη για να ολοκληρωθεί πέρα από το ταλέντο και την καλλιτεχνική δημιουργία, δηλαδή πέρα από το έργο, χρειάζεται και το προσωπικό παράδειγμα, όσες θυσίες κι αν χρειαστούν γι' αυτό. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να βάζεις κάθε στιγμή στον εαυτό σου το ερώτημα, για ποιον δημιουργώ. Και αν έχεις τη δύναμη να απαντήσεις «δημιουργώ για το λαό», τότε θα πρέπει να είσαι έτοιμος να μοιραστείς μαζί του τόσο τα όνειρά του, τα ιδανικά και τους στόχους του, όσο και τις θυσίες που χρειάζονται για να τα πραγματοποιήσει. Πάντα μαζί με τον απλό λαό, στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Γιατί έτσι μόνο θα γεμίσουν οι μπαταρίες σου. Θα γίνεις άνθρωπος, πολίτης, αγωνιστής, καλλιτέχνης, δημιουργός, άξιος του λαού που σε γέννησε και σε έκανε να είσαι αυτό που είσαι. Όμως όλα αυτά είναι ίσως εύκολο να τα λες, μα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο να τα κάνεις. Όταν μάλιστα έχεις να αντιμετωπίσεις τις φοβερές συνθήκες στις οποίες ο ελληνικός λαός αγωνίστηκε και μεγαλούργησε. Δικτατορία μεταξά, πόλεμος, ξένη κατοχή, φασισμός, ναζισμός, εθνική αντίσταση, απελευθέρωση, δεκεμβριανά, αγγλικός υπεριαλισμός, εμφύλιος πόλεμος, δημοκρατικός στρατός. Αμερικάνικος υπεριαλισμός, μοναρχοφασισμός, αμερικανοκρατία, τρομοκρατία, βασανιστήρια, φυλακές, εξορίες, μακρονήσια, εκτελέσεις, χιλιάδες εκτελέσεις πατριωτών, αγωνιστών, κομμουνιστών σε πόλεις και σε χωριά. Και πρώτα και κύρια, σε αυτόν εδώ τον ιερό τόπο που βρισκόμαστε σήμερα, τον ποτισμένο με αίμα ηρώων και δάκρυα μανάδων. Και όμως σταθήκαμε όρθιοι, και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, πως το οφείλουμε στα δάκρυα και στις θυσίες αυτών των χιλιάδων και χιλιάδων πρωτοπόρων αγωνιστών που έπεσαν ακολουθώντας τις σημαίες και τα λάβαρα με το κόκκινο αίμα, που φλογίζανε και εξακολουθούν να φλογίζουν τις καρδιές όσο πάλευαν και παλεύουν για την ελευθερία, την ειρήνη, το δίκιο και τα δικαιώματα του λαού μας και όλων των λαών της γης. Μετά από όσο σας είπα, φαίνεται νομίζω καθαρά πόσο τιμητικό είναι
για κάθε δημιουργό να συνδεθεί άμεσα το έργο και η ζωή του με ένα τέτοιο λαό που μπόρεσε να σταθεί όρθιος μέσα σε όλες αυτές τις σκληρές δοκιμασίες με το κεφάλι ψηλά. Μπορεί τα βάσανά μας να μην πέρασαν ακόμα. Λύκοι που διψούν για αίμα συνεργαλίζουν στις γειτονιές μας. Ενώ τα τσακάλια του αντικομουνισμού ξανασηκώνουν κεφάλι. Όμως όλα αυτά δεν θα πρέπει να μας φοβίζουν. Γιατί όπως έχει αποδειχτεί, οι καρδιές και η πίστη είναι πιο δυνατές από τις σφαίρες και το μίσος. Πατάμε γερά σε αυτό το χώμα το ποτισμένο με αίμα. Σε αυτό το χώμα που είναι δικό τους και δικό μας. Και τραγουδάμε τα τραγούδια μας που είναι και αυτά δικά τους και δικά μας. Και έτσι θα προχωρήσουμε ως την τελική νίκη του ανθρώπου. Γεια και χαρά.